Κύριε Φαρατζή, καλημέρα. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Mm-hmm. Μόνο μία διευκρίνηση να κάνω. Βεβαίως. Η μόνη σχολή η οποία έχει βγάλει ανακοίνωση, η κοσμητεία της, ότι ακυρώνει τη εξεταστική, είναι το τμήμα οικονομικού του ΕΚΠΑ. Είναι η μόνη σχολή. Ναι, και η Πάντιος τώρα λέει ότι μέχρι τις 30 του Ιανουαρίου δεν θα υπάρξουν. Οπότε, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι η καταλήψη είναι το τελευταίο μέσο αντίδρασης απέναντι στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν κινητοποιήσεις χωρίς να χαθεί εξεταστική. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε υπέρ οι φοιτητές να επιλέγουν τη μορφή με την οποία θα εκφράσουν τον αγώνα τους. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές επιλέγουμε την κατάληψη και φαίνεται ότι αυτό έχει αποτελέσματα. Εννοώ ότι η κυβέρνηση είχε πει ότι θα γίνει νόμος του κράτους τα μη κρατικά, δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέχρι τα μέσα του Γενάρη. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει. Ήδη έχουμε φτάσει 30 Γενάρη και ο αγώνας των φοιτητών φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή ότι εμποδίζει αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχει πάντως και μια εγκύκλειωση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία δίνεται δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προχωρήσουν στη διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η εγκύκλειωση, η οποία περισσότερο αφαιρεί τη δυνατότητα στις διοικήσεις να κάνουν οτιδήποτε άλλο από το να κάνουν διαδικτυακές εξετάσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την επόμενη εβδομάδα, από σήμερα, ξεκινάνε τις γενικές τους συνελεύσεις και θα αποφασίσουν τη μορφή και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιπαλέψουν αυτό το νομοσχέδιο. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, εμείς προσπαθούμε αυτός ο αγώνας να συνεχιστεί και να μην χαθεί εξεταστική. Κύριε Φαρατζή, πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι υπάρχει τόσο στεναρή αντίσταση στο να δημιουργηθούν μη κρατικά πανεπιστήμια, που είναι περίπου καθεστώς σε όλη την Ευρώπη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να υπάρχουν σε μια σειρά από χώρες. Βέβαια, τα αποτελέσματα που έχουν φέρει σε μια σειρά από χώρες είναι αρνητικά για τη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, υποβαθμίζουν την ποιότητα των σπουδών, την αξία των πτυχίων, φέρνουν δίδακτρα στα προπτυχιακά, αυξάνουν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά και γενικότερα φέρνουν αρνητικές επιπτώσεις. Άρα, βλέποντας το παράδειγμα από τις υπόλοιπες χώρες, παράδειγμα την Κύπρο, εμείς επιλέγουμε να αγωνιστούμε και να εμποδίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για την κατεπίουσα εισαγγελική έρευνα που γίνεται για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η τρομοκρατία έχει πολλές εκφάνσεις. Και οι εκβιασμοί. Δηλαδή, είναι εκβιαστικό το δίλημα που μπαίνει σε έναν φοιτητή που αγωνίζεται το αν θα χάσει ή δεν θα χάσει την εξεταστική του. Και αυτό το βάζει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει μέσα στην εξεταστική το νομοσχέδιο. Ένας άλλος εκβιασμός είναι η εισαγγελική παρέμβαση. Βέβαια, σε αυτό να ξέρει η κυβέρνηση ότι οι φοιτητές δεν τρομοκρατούμαστε. Έχουμε φοιτητικούς συλλόγους, είμαστε δυνατοί και θα παλέψουμε οποιαδήποτε εξέλιξη και αν έχει αυτή η εισαγγελική παρέμβαση. Η εισαγγελική παρέμβαση όμως εξετάζει και την νομιμότητα. Ναι, μπορεί σε αυτή η εισαγγελική παρέμβαση να εξετάσει βέβαια και την νομιμότητα του νόμου που κατεβάζει η κυβέρνηση. Γιατί είναι ένα παράνομο νομοσχέδιο που αντιβαίνει του συντάγματος, του άρθρου 16. Λοιπόν, κύριε Φαρατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.